Καλά, νιά μου. Γαμώ το, τι έκανα, ρε. Αντί για την Τετάρτη, έβαλε την Δευτέρα. Πάμε, πάμε, καλά, ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με κατεβασιά κατευθείαν. Άρα φαντάζομαι τι θα γίνει πάνω. Λοιπόν, σήμερα πάμε πάλι κατέβασα. Γιατί μπερδεύομαι τώρα, τι, κάτι έγινε. Εσύ ήπιες το βράδυ, εγώ είμαι σουρωμένος ακόμα. Ρε παιδιά. Λοιπόν, σήμερα πάμε την Ανθούλα να δει χιόνια. Γιατί έχει κάνα δύο εβδομάδες με ζάλισε. Όλοι πάνε στα χιόνια, όλοι πάνε στα χιόνια. Εμείς δεν πάμε στα χιόνια. Εντάξει, εγώ. Εσύ πας, εντάξει, εγώ πάω, ναι. Αυτή δεν την πάω. Ο Τόλης ήταν να πάει σήμερα πιο καταφύγιο. Α, Σαρακατσάνα. Και χθες το βράδυ, επειδή λυπήθηκα την Ανθούλα, επειδή κλαίει τόσο καιρό, λέω: Πρόεδρε, χτύπα ένα σε ο Κοζάνης να κόψω κι εγώ κοφτά εδώ από το χωριό να βρεθούμε εκεί πάνω. Εν τω μεταξύ, από εκεί πάνε από το Βελβεντό τώρα αυτοκίνητα, από το κλαμπ Βελβεντού. Λες και δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει ο Βελβεντός. Θα μάθω σήμερα. Μου στείλανε κάτι παιδιά από τη Βέρεια χθες, μπορεί να είναι πάνω, και κανιά 5 αυτοκίνητα από Κατερίνη. Οπότε υπάρχει περίπτωση καμιά 20 αυτοκίνητα να μαζευτούμε. Τώρα είμαστε 660 μέτρα και ήδη έχει χιόνι. Ειδικά στα νύλια έχει αρκετούτσικο. Τώρα δεν ξέρω ο ήλιος εδώ τι σας κάνει, πρέπει να σας έχει πεθάνει. Anyway, για χάρη σου όλα, Πάτικ. Εν τω μεταξύ, λέω πριν στον πρόεδρο, έρχομαι λέω πάνω με την Ανθούλα. Α, λέει, πήρες και την Ανθούλα. Παραξενεύτηκε αυτός. Σε λέει, πήρε την Ανθούλα. Λέω, ναι, λέω, θέλει να δει χιόνι. Και μου λέει, δεν θα δει μόνο χιόνι. Πες, θα σμπρώχνει κιόλας. Δεν με ενημερώσατε να ντυθώ κατάλληλα. Δεν πειράζει. Τώρα μόλις βγήκαμε από Λαφίνα Λάνια, χιονάκι έχει εδώ, κράτησε ακόμα. Από ό,τι βλέπετε, αυτό το βίντεο είναι οικογενειακό. Οπότε θα είναι και casual. Έχω και μία νυχτερινή που πήγαμε τον Αποστόλη και εκείνο casual ήταν, αλλά ήταν ωραίο. Έχω και μερικά ωραία πλανάκια και τέτοια. Θα δω τώρα πώς το κάνω. Άμα βγει μικρό το σημερινό το βίντεο, θα κολλήσω και τη νυχτερινή μετέπειτα στο ίδιο βίντεο. Και μπορεί να σας κάνω και ένα intro της νυχτερινής λίγο πιο cinematic. Θα δούμε. Για πες λίγο εδώ τώρα, Ανθούλα, στα Αλάνια. Έμαθες για ποιο λόγο βάζουμε στην κατηφόρα μπλοκέ? Τι με κοιτάς? Όχι. Όχι, πρέπει να τα ξαναπώ δηλαδή. Κάνουν αριστά. Σιγά μην κάνουν κανένα φορμάτ. Αλήθεια, δεν θυμάσαι για ποιο λόγο κλειδώνουμε το μπλοκέ στην κατηφόρα? Για να μην μας πάρει κατηφόρα. Ναι, οκ, okay, γι' αυτό. Τι κάνουμε όμως στο ποτάμι, όταν βάζουμε το μπλοκέ, τι γίνεται? Αλήθεια τώρα. Ναι, αλήθεια. Πάει ρε ζήλη με έκανες. Δεν πειράζει, αυτό θα το ανεβάσεις στο κομμάτι. Νομίζεις. Κοίτα, κοίτα αέρα που έχει, πώς κλείνουν τα δέντρα, βλέπεις. Μας χάλασε την οικογενειακή βόλτα, ρε Ανθούλα. Δες τα Αλάνια. Είδες εδώ που είναι ανήλιο πως κράτησε. Τζετάρα πίσω κίνηση, γκίχδε κάνει το πισινό. Α, όχι ρε. Ρε Ανθούλα, έβαλες 4x4. Ωρε Στάθη ρε, δες τι με κάνει ρε. Καλά που τα κουμπιά από τον μπλοκέτο έχω δώσει και άμα τα είχα από εκεί τα πατούσε και αυτά. Και εγώ λέω τόση ώρα γιατί δεν σπινιάρει τα μάξι καθόλου. Καμώ το. Εσύ θα κάνεις εμένα κατηγορείς. Εγώ ωραία. Yeah. Εγώ το έβγαλα 4x4. Yeah, έβαλα τα γρήγορα. Πότε ρε. Πότε ρε σταμάτησε να βάλω 4x4 εγώ. Όχι, δεν έβαλε. Οικογενειακές ιστορίες έχουμε σήμερα. Από την ώρα που την είπατε δεν θα ψήσουμε και θα πεθάνει στην πείνα, άρχισε και γκρινιάζει. Δεν σταμάτησε. Η φαγάνα. Εντάξει, ευχαριστήθηκες. Απ' την άσφαλτο έχει χιόνια. Να δω πώς θα βγούμε πάνω. Εντάξει. Για να με δω, φαίνομαι εδώ. Δεν φαίνεσαι. 1010. Εύχομαι να πέρασε κανένας. Γιατί αν θυμάμαι καλά, αν και έχω να περάσω χρόνια, πρέπει να ξεκινάει με καλό καντήλι από εδώ. Το λοιπόν, περάσαμε 1010. Τώρα φτάνουμε. Κοντεύουμε προς το χιονοδρομικό λατοχωρίο. Δεν πατήσαμε ακόμα χώμα, ακόμα άσφαλτο είμαστε. Έχω την εντύπωση ότι πάει. Ω, πού πάει? Όχι, δεν πάει από εδώ. Πάει από κάτω και κάπου θα στρίψουμε αριστερά και θα πάρουμε μία ανηφόρα. Την θυμάμαι καλή την ανηφόρα, τώρα θα δούμε πόσο καλή είναι. Ξεκινάμε με 6,5 PSI στα λάστιχα. Βασικά από το χωριό έβαλα 6,5 PSI γιατί θα αργούσα πολύ άμα σταματούσα να κατεβάσω πίεση εδώ. Βλέπουμε και κάνουμε τώρα. Άμα βρω ζόρι θα κατεβάσω μέχρι 4 για να είμαι safe και μετά με τον πρόεδρο άμα είμαι μαζί μπορεί να κατεβάσω και 2. Πέρσι κατέβασα 2. Χωρίς να θέλω βέβαια, αλλά κατέβασα 2. Δεν ξεζαντάρω εύκολα στο χιόνι γιατί τα τερέν που πάμε στο χιόνι είναι συνήθως βατά. Οπότε δεν έχει τόσο νεροφαγιά
και τόσο πλαϊνό ώστε να χτυπήσει το λάστιχο και να ξεζαντάρω. Όταν πάω σε κομμάτια που έχει πλαϊνά πολλά και νεροφαγώματα, παίζω στο 8. Έχω παίξει και στο 7, αλλά μέχρι εκεί πιο κάτω δεν το ρίσκαρα. Εννοείται πως και στο 7 που κατεβάζω, το στεφάνι γύρω-γύρω είναι μέσα στο χώμα, μέσα στις ρίζες, γεμίζει. Που αυτό σημαίνει ότι ανοίγει συνέχεια το λάστιχό μου. Απλά δεν ξεζαντάρω. Τώρα σε κανένα δυο λεπτά μπαίνουμε χώμα. Βλέπω δεν έχει πάρα πολύ χιόνι, δηλαδή έχει 15 πόντους κάπου εκεί. Οπότε δεν το πολύ φοβάμαι, γιατί θα το ξετρυπήσει η εστάρα και όσο ανηφόρα και να είναι θα βγει. Καρφώσουμε στράκα-στράκα μπρος πίσω και θα γίνει πόλεμος. Θα τα βάλει η Ανθούλα, ξέρει. Ναι, λέει. Πάρα βάσανα. Άμα σας πω δεν θυμάμαι τίποτα, τώρα που πάω ένας έως ξέρει. Το χιονοδρομικό του Ελατοχωρίου το δείχνει 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα, άσφαλτο έχει από εδώ κάτω, χώμα έχει. Λογικά άσφαλτο έχει, ναι. Πάει να δούμε. Πρόεδρε, βλέπεις, 40 μες στο χιόνι, για να μην λες ότι δεν τρέχω, γιατί πάω αργά. Μολύβι. Ο πρόεδρος τρέχει πάρα πολύ, παιδιά. Όταν λέμε τρέχει πάρα πολύ. Αλλά προχθές που πήγαμε την νυχτερινή που σας είπα και πριν, συνειδητοποίησα για ποιο λόγο τρέχει. Γιατί του δίνει το αυτοκίνητο τέτοια ασφάλεια. Γιατί πήγαμε μαζί προχθές βόλτα. Πήγαμε με τη Ρούμπι και εγώ βόλτα. Γιατί η Τζέτα ήταν στο Λαμαρινάδικο. Και ναι, το αυτοκίνητο δεν γλιστράει πουθενά, ρε μάγκες. Δηλαδή πατάει πάνω στον πάγο και έτσι απλά ίσα ίσα χαζογλιστράει. Να είχαμε να λέγαμε. Οπότε λογικό είναι να μας αφήνει 10 χιλιόμετρα πίσω. Ωραία. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Απλά κάτσε τώρα, περίμενε λίγο. Κάτσε. Εδώ είναι. Εδώ τώρα εντάξει. Έχει και κάτω δρόμο, αλλά ο δρόμος αυτός είναι. Μάλιστα. Οπότε εμείς παίρνουμε αυτόν και ξαναπάμε. Βλέπεις, είναι αυτός που είχαμε πάει την άλλη φορά. Αυτός εδώ, που είχαμε ξεκινήσει τη βόλτα. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάτσε να βάλουμε λίγο κλαπεδάκι σε ταλίο. Βεζίνα πιέ. Ρε τσετάρα γαμούτο. Λες κι σε χίλια άλογα νιώθω. Νομίζω. Κάτσε να δω. Συνεχίζουμε έτσι, ναι. Χιόνι είναι πολύ καλό, ε! Ούτε μπλοκέ θέλει, τίποτα δεν θέλει. Κάτσε κλείσουμε τώρα, ε! Ευχάριστο πας! Ναι ρε, χαβαλέ πάει! Εντάξει, είδες χιόνι, εντάξει! Μας έφαγε στα αυτιά ένα μήνα! Αλλά Μάγκη, σας πω κάτι! Προτιμώ να λέει πάμε στα χιόνια παρά πάμε στη Μύκονο! Έλα, ναι, έλα, ναι! Κάποιος θα μας ακούσει! Εντάξει, πάνω η επιφάνεια είναι παγωμένη, βλέπεις πως γυαλίζει. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε και ο πρόεδρος εδώ, να φεύγαμε στα κρέμια.
τα κάνει ρε. Τώρα πού πάμε? Τώρα εδώ έχει χιόνι, ε. Έχει. Έχει ένα 15 πόντους, έχει. Πού δρέμει. Μύρισε καυσα αέρια. Τι να ακούς που σκάει μπαμ και μπούμε. Ναι. Τι έπαθε ρε. Τα χαζίψτε. Πόσο πάει και έχει, ε. Τώρα έχει παραπάνω. Ωραία, να από εδώ πέρα ο πρόεδρος. Κατερίνη αριστερά, χιονοδρομικό, καταφύγει από εδώ. Πάμε! Τώρα είναι πατημένο όλο. Δεν στρίβω πουθενά. Βούλωσέ το, τώρα ξέρω πού πάω. Κλείσε. Τώρα σε αυτό το σημείο εδώ που είμαστε έτσι πως πέρασαν όλοι, περνάει και γιο ταχύ, μπροστινοκίνητο. Άνετα, ανετότατα. Πιστεύω δεν θα αργήσω πάρα πολύ να φτάσω στο καταφύγι. Άι, να δούμε. Να λάνει αυτό, πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, τα καλά καθούμενα. Πηγαίναμε, πόσο πηγαίναμε, 25-30. Τρέχαμε, ρε. 25-30, δείτε πώς είναι ο δρόμος, έτσι. Η στροφούλα αυτή είναι πολύ απαλή. Ούτε να κάνουμε μαγκές μπάντες, τίποτα. Κόβει τα αμάξι μόνο του αριστερά. Να σε πάρει, να σε πετάξει στον γκρέμι. Δεν έχει γκρέμι, εννοείται. Απλά θέλω να σου πω τώρα, έχω μπλοκέ μπρος πίσω. Είμαι πάνω στον δρόμο, δεν έχω πέσει με στο χαντάκι. Και κοιτάξτε. Δεν θέλει να βγει, δες πόσο πάγο έχει τώρα κάτω. Δες. Δηλαδή. Είναι, είδες πρόεδρε γιατί δεν τρέχω. Με λέει γιατί δεν τρέχεις, δεν τρέχεις. Πριν τρέχαμε εμείς. Αλλά εδώ πέρα είναι ανήλιο, το κράτησε παγωμένο και γλίσε, μιλάμε φέτα ρε, τα καλά καθούμενα. Λοιπόν, κάτσε να σας εξηγήσω και κάτι άλλο. Γιατί το λέω ρε παιδί μου πολλές φορές και κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Καμιά φορά, ενώ τα αμάξι δεν είναι τακαρισμένα το σανσί του κάτω και δεν μπορώ να ανέβω κάπου, είναι σταματημένο το αυτοκίνητο σε ένα μέρος, λέω τάκαρε το αυτοκίνητο. Τάκαρε τι εννοώ. Τάκαρε το λάστιχο. Κάνει αυτή τη θέση, όπως βλέπετε εδώ. Βλέπετε. Κάνει αυτή τη θέση όταν είναι παγωμένο και δεν μπορεί να βγει από αυτή τη γούβα μέσα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, γλιστράει. Και αυτό το λέω ότι τακάρει το λάστιχο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να βγει από εκεί. Τακάρει. Αυτό για να ξέρετε, καμιά φορά όταν δεν γλύφω από κάτω και δεν ακουμπάω πουθενά και λέω τάκαρα στο χιόνι. Γιατί αυτό τις περισσότερες φορές συμβαίνει στο χιόνι. Και καμιά φορά στη λάσπη, άμα κάνει τόσο μεγάλες θέσεις και έχει τόσο γλίτσα και δεν μπορεί να βγει το αυτοκίνητο. Για να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοιτάξτε τι έκανε εδώ, ρε. Όντως εδώ είναι πολύ παγωμένο. Ναι, αλλά μιλάμε, μας έκανε ένα τράβηγμα. Τίποτα, έφυγε τα μάξια έτσι. Ωρα βάσανα. Βουνά, δείτε πως είναι εδώ το χιόνι. Κρίσταλο. Αποστολή τα παιδιά πίσω με τις πέτρες, βγήκαν, ελευθερωθήκανε. Όλα καλά. Νίκο, εσύ μίλησε, σωστά. Yeah. Ωραία, εγώ είμαι στο σημείο το δεύτερο που έχει το νεροφάγωμα. Σιγά σιγά περνάμε και από εδώ πέρα. Τα στενά αυτοκίνητα τα βολεύει. Πέρασα εγώ, θα το δείτε. Κάνω λίγο, σταματάω λίγο πιο μπροστά για να δω να περάσουν όλοι. Εδώ είναι το σημείο που είχαμε έρθει με τα τουρλούκια και δεν μπορούσα να βγω με τα χίλια ζώα και βγήκα. Και δεν είναι ότι από το πολύ το χιόνι, πατημένο ήταν. Κολολάστιχο. Δες τώρα εδώ, ούτε μπλοκέ ούτε τίποτα. Και με τα τουρλούκια είχαμε μπλοκέ. Είχαμε, ναι. Όλοι ανεβαίναν αέρα και εγώ πήγαινα με τις πόρτες. Παντού. Δεν πρέπει να έχεις. Ναι, δεν πρέπει να είχα μπλοκέ. Όχι, δεν είχες 100%. Μπλοκέ πότε βάλαμε με τον. Δεν σπάγω που έχει κάτω. Μπλοκέ πότε βάλαμε με τον Ηλία πίσω. Πρέπει να είχα μπλοκέ. Μετά να είχες ή να βρεις μετά από εκεί. Όχι, είχα μπλοκέ γιατί θυμάμαι με τα τουρλούκια. Είχε σπάσει μπροστά τα αμάξια και ήμασταν στο κοψούρι στη Μελίκη. Και λέω: όταν ανεβόμαι πίσω, κίνηση με μπλοκέ και με έλεγε τότε ο Ηλίας που κορόδευε και λέει: δεν πρόκειται να το βγάλει. Και δεν είναι το ένα. Και τράβηξε το μπλοκέ και βγήκα. Ναι, είχα μπλοκέ με το τουρλούκι. Μια τρυπάρα, Γιώργη. Ωραία, τα καροπούς του. Όπα, όπα. Έλα, πάμε, πάμε. Θα τα ξέρω όλα γιατί τα περάσαμε με τον Τόλι προχθές το βράδυ. Πάμε, πάμε, να τα λάνια!
Πάμε, πάμε, πάμε! Είσαι ένα βουνό! Τι έγινε, βουνά μου! Τι έγινε, τι πολλά, καλή χρονιά, δεν είναι. Ναι, πολλά, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Καλά, ρε. Όλα καλά. Α, τρέχαμε λίγο παραπάνω, έφερα κανένα δυο τακέ στον δρόμο. Τι κάνουμε? Νίκος από Μελίκη. Τι έγινε, Αλάνια! Τι έγινε, βουνό μου? Καλά. Καλά, φίλε, εσύ. Πάμε, πάμε! Βγάζει τα μάτια. Τι έγινε, προεδράρα μου? Τι κάνετε? Τι έγινε, πούστα? Έφεραμε ένα τετακέ στο δρόμο, μακά. Στο όχι. Όχι. Εκεί που πηγαίναμε normal, πού ήταν και τα ξύλα που σταμάτησαν πέρσι και βγήκαν φωτογραφίες. Ναι, ναι. Που είχε, εκεί που πήγαινε ευθεία. Εκεί. Δεν είχε, ρε μα. Όχι. Πάνω εκεί στα ξύλα δεν κάνει λίγο έτσι ελαφρά ένα πεταλάκι. Ναι. Πάω στο πεταλάκι, με γυρνάει αριστερά και πάνε να με ρίξουν στο χαντάκι. Και... στα... ρε τίποτα, απλά έπαθα σοκ. Δηλαδή εκεί που πας και μετά αρχίζει να βρίζω σένα. Που τρέχει. Πάμε. Πάμε, ναι. Ξεκινάμε. Κάντε λίγο σταυρό, στε λίγο τώρα που φτάσουν. Γιατί ρε, τι λες, ε? Όλοι θα φτάσουνε, τι θα πει. Έφερα οι μάντες. Όσο και να έχει, θα πάμε, ρε. Πάμε, πάμε, προεδράρα! Δώστε! Άμα είναι να ξαναπείς, να δούμε πού θα φτάσουμε, θα πάει μπροστά η τζέτα. Σ' άρεσε η μάσκα, η μαύρη. Η μαύρη μάσκα, σ' άρεσε. Ωραία. Ε? Μια χαρά. Γεια σα, λίγο με τσίπ. Ε! Ξέχασες όμως ότι στην Ελλάδα είναι όλα τσίπ. Πρόεδρε, πόσο αέρα έχεις? 6. Α, κι εγώ 6,5, εντάξει. Χαμός από Αλάνια γίνεται πίσω. Πάμε, πάμε. Καλά, πίσω από ζευτό μήκους από το κινητά. Λοιπόν, Αλάνια, πήραμε το δρόμο για Σέο Κοζάνης. Καταφύγιο. Μπροστά έχουμε πρόεδρο με ρούμπι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει απάτη το κάπου. Πρόεδρε, πιο πάνω έχει απάτητο. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι αυτοκίνητο αγροτικό ήρθε τη μέρα που χιόνιζε την Τρίτη το βράδυ και ανέβηκε μέχρι περίπου 500 χιλιόμετρα πριν το Σέο Κοζάνης. Αλλά με φρέσκο χιόνι την ώρα που χιόνιζε. Γύρισε. Από εκεί και μετά οι πληροφορίες που μας έδωσαν είναι ότι είχε περίπου 50 πόντους χιόνι. Δηλαδή θα κάνουμε απάτητο ή 500 χιλιόμετρα. Κι αν είναι 50 πόντους, καλά να περάσουμε πάνω από το χιόνι. Έλα ναι! Έλα ναι! Τι έγινε, βουνό μου? Τι πήγατε κατά πάνω? Πήγανε δύο αυτοκίνητα, πήγανε. Αλλά γυρνάνε τώρα. Εδώ μείναμε τα περισσότερα. Για πάνω είστε δηλαδή? Για το Φλάμπορο πήγα. Τώρα που θα ανεβούμε εμείς θα το ανοίξουμε, ρε. Εγώ άνοιγα με το σαμουράι, να πούμε, και εδώ... Τι λάστιχα φοράει αυτό? Μικρούλια είναι, ρε. Δεν φοράω λάθος. Έλα, τώρα θα ανεβείτε από πίσω μας. Το ξέρω. Θα περάσουμε 20 αυτοκίνητα και... Άντε, αναστροφή, πάμε, 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 πάμε. Α, είστε πολύ. Ναι, ναι. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε? Καλή χρονιά. Τι έγινε, βουνά μου? Τι έγινε? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πολλά, γόρι μου, καλά. Άντε, αναστροφή. Πού δεν ανεβαίνουμε εμείς, ρε. Θα ανεβείτε, ρε, τώρα θα περάσουμε 20 αυτοκίνητα. Θα γίνει γυαλί. Πάμε, πάμε. Έλα, δώστε, δώστε! Βαλβιδάρι, να ξέρεις. Κάτι. Κάποια βαλβίδα τρώει σκάλωμα. Γι' αυτό κάνει αυτά.
τι κάνεις εκεί τώρα με αυτό που λες. Άρε βάλ το λίγο στην άκρη ρε μ***α. Φιλαράκι μου την Αλεξάνδρεια, ξέρεις τι τρέλα έχει με τα αυτοκίνητα, άστο. Έχει πολύ φαρδιλάστιχο αυτό. Πίσω! Πίσω, πίσω! Πάμε, πάμε έτσι, μαλακά, μαλακά, έτσι, έτσι, έτσι. Το τιμόνι σου αλλιώς, αλλιώς. Αλλιώς. Όπα, περίμενε, περίμενε. Δεν θα γυρίσει, ρε, αρθείτε πάνω, ρε, θα πατήσουμε 20 αυτοκίνητα. Θα βγείτε, 20 αυτοκίνητα είμαστε. Απλά μετά, επειδή θα είναι πατημένο, μετά επειδή θα είναι πατημένο, δεν θέλει πολύ γκάζι, δηλαδή να μην κάνεις τρύπες. Αν δεις ότι πάει λαμώσει, λίγο πίσω ξανά φορά, λίγο θα πάμε όλοι πάνω. Πάμε να την πέσουμε σήμερα ηλιοθεραπεία. Τους είπα ρε. Τους είπα να έρθουν, ναι. Λέει αρθούμε. Καλά να περάσουμε 20 αυτοκίνητα, πατήσουμε και δεν αρθείτε. Ποιος χαίρεται. Εγώ. Πού είσαι ρε. Πού να, στο μαγαζί όλη μέρα. Τελείωνε, μόλις περάσουν όλοι. Δε, οι άλλοι μείναν κάτω. Δεν μείναν, δεν θα μείνουν τώρα. Αν περάσουμε όλοι θα ανεβούνε. Απλά δεν θέλει πάρα πολύ γκάζι, θέλει φόρα, καταλαβες. Τι είπε, ρολάρι, με Δευτέρα πήγε. Ωραία, άντε, λάτε ρε μάνα, τώρα είσαι τόσο άτομο, δεν έρθει πάνω. Έλα, έχει ηλιοθεραπεία, πάμε, πάμε. Στράκα, στράκα μόνο, ξεφούσκουσε λάστιχα, πόσο αέρα έχεις. 15 έβαλα. Κατέβασε κι άλλο, 7 άρα είναι. 8,5 είναι. 8,5 είναι, σιγά. Έλα, πάμε τώρα, μπαμ μπαμ. Να δούμε πάνω τι θα συναντήσουμε. Και να έρθουν τα λάνια όλα. Άμα έρθουν και αυτοί, θα γίνουμε 30 αυτοκίνητα. Στα καλά καθούμενα. Είδατε, παιδιά, από εκεί που ήταν η οικογενειακή υπόθεση, πάλι οι ομάδες μαζεύτηκαν. Την πάτησε, ανδούλα. Δεν ήταν η οικογενειακή, έτσι κι αλλιώς, γιατί πάλι είμαστε παρέα. Μα αυτό εννοούμε οικογενειακή. Όχι εγώ, εσύ και τα παιδιά μας. Μια οικογένεια είμαστε όλοι βουνίσχοι. Έλα, ναι. Θέλω μεγάλωση. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα ο Τόλης πατάει σε ροδιές παλιές. Μάλλον είναι οι ροδιές που είπε από εκείνο το αγροτικό. Κάτσε λίγο, κλείσου το κλαπέ. Από εκείνο το αγροτικό που είχε ανέβει την ώρα που χιόνιζε, που ήταν φρέσκο το χιόνι. Από εδώ και πέρα δεν ξαναήρθε κάποιος άλλος. Από ό,τι βλέπω. Ο Τόλης έχει ακόμα 4 δάχτυλα για να αρχίσει να ξύνει το διαφορικό του. Και από υψόμετρο δεν είμαστε μακριά. Καμιά ούτε 50-80 μέτρα υψόμετρο. Αυτά τα κομμάτια μάγκες είναι συνεχόμενα ανηφορικά και όταν έχει πάρα πολύ χιόνι δεν βγαίνουν με τίποτα. Γι' αυτό καθόμαστε κάτω στις πατάτες και ψήνουμε συνήθως. Πάμε, πάμε! Είσαι κλειδωμένος μπρος πίσω ή μόνο πίσω? Πουθενά δεν είμαι κλειδωμένος, είμαι ελεύθερος με γρήγορα πρώτη. Δεν σπινιάρεις καθόλου δηλαδή? Δεν μπορώ να σπινιάρω, λίγο τώρα εδώ με τα κλαδιά. Θα πατάω εγώ, έλα. Οχ! Όχι ρε π***, έπεσε το χιόνι όλο πάνω μου. Πω! Εσα μπήκε. Με μάθεις να κλείσεις το παράθυρο. Ναι γαμώτο. Πηγες στην άξο όμως, θα σκεφτείς. Τι έγινε, Προεδράρα? Έχω τώρα κλείδωσα μπρος πίσω εγώ και θα πάω πρώτη Ριλαντή να δω πώς θα τα απεξέλθει. Ξεκίνησα, κλείδωσα μόνο πίσω εγώ, με γρήγορα και πάμε. Σταματάς μόνο, μας κόβεις, μη σταματάς. Άντε, έβαλα και Δευτέρα. Θα βάλουμε λίγο κλαπέρα να φωνάζει. Εν τω μεταξύ τώρα πίσω τον πρόεδρο κόβω κι εγώ. Δεν πατάω στις ροδιές του καλά. Η μία πατάει στις ροδιές του, η άλλη πατάει σε φρέσκο. Γιατί είμαι πολύ πιο στενός. Ωραία, δες τι ωραία, ε. Ωραία. Μόνο όποτε κάνουμε όλοι μαζί βόλτα, ρε γαμώτο. Έχει χάλια καιρό. Μπορείς να πας πιο γρήγορα, Πρόεδρε, γιατί επειδή πάω τακαρισμένος τώρα δεν είμαι για να κόψω.
ψήσιμο που κάνω πίσω. Κι άλλο αέρα. Να κατεβάσουμε κι άλλο αέρα, λες. Λίγο, δώσ' μου λίγο μισό λεπτό. Γιατί μετά πιάνει ανήφορος. Πρόεδρε, φύγε, γιατί εμείς μόνο με ροή μπορούμε να περπατήσουμε. Αφού ο πρόεδρος, ρε παιδιά, πάει ρελαντί, πώς θα γίνει? Να αφήσουμε να φύγει, Νικό. Ναι, αυτό λέω, στο να αφήσουμε λίγο να φύγει, να πάει καμιά 150 μέτρα μπροστά και να φύγουμε. Εμείς οι μικροί δεν περπατάμε χωρίς ροή, σταμάτα ξεκινά. Ρε, κι εγώ πίσω τον πρόεδρο, μην νομίζεις, με το ζόρι πάω, γιατί μόνο η μία ρόδα μου, η μία μεριά μου πάει στις ροδιές του, η άλλη κόβει. Βλέπω. Κι εγώ θέλω φόρα, δηλαδή άμα με σταματήσει ο πρόεδρος, μετά καθάρισα και εγώ θέλω να κάνω προς πίσω. Μία πάνω στις ροδιές, μόνο πάνω στις ροδιές. Έχω λίγο ακόμα για να κάνω μια μικρή ανηφορίτσα, μετά είναι ευθεία και θα φτάσω. Το βλέπω σχεδόν μπροστά μου, είμαι 200 μέτρα πριν το καταφύγιο. Αν πατηθούν πολλά αυτοκίνητα, πολλές ροδιές και πατηθεί η ροδιά, θα μπορέσουν να περάσουν όλοι. Πάνω από το χιόνι. Αυτή η τεχνική δεν θέλει γκάζι, θέλει ροή, σταθερό γκάζι. Αν πατήσεις γκάζι και σπνιάρεις, τέλος. Αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Καλά τα λες, εσύ που κόβεις χιόνι. Εμείς μας άφησες την πούδρα πίσω να δω τι θα κάνουμε και τα κάρουμε. Θα ξεκινήσω αλάνια. Μην ξεκινάς ακόμα. Σταμάτησε το όλους. Καλύτερα περίμενε ένα δυο λεπτά, ρε φίλα, μη σε κόψει μετά. Δεν σου, ναι, σταμάτησε ο Τόλης. Θα φτάσει αυτός και να πάμε έτσι ροϊκά. Ο Τόλης είναι σταματημένος εκεί, παιδιά. Θες να περάσεις? Θες να περάσεις?
πάει, έλα. Πάμε, πάμε! Ρελάντα η τζέτα. Έλα η τζιμνάρα, δώσ' την. Έλα, βγήκε, άντε. Πάει τη σαμούρα τώρα. Πάει την αρέ. Το έφαγε ο Τόλης πάνω. Ξέχασα να βάλω να γράφω εγώ πριν. Δεν πειράζει. Μήπως άμα έρθω από δεξιά. Έχει κάνει κάτι τρυπάρες εκεί ο Τόλης. Άστο. Τώρα πάρω στο πολυφόρα μπορώ. Κάτσε πίσω στο παντζούρι με τις λάσπες. Κάνεις πάλι. Από εδώ γυρνάει, από εκεί. Και από εκεί γυρνάει. Είμαι αξόνιο. Από εκεί, μπροστά στο συνολικό η Ρόδα. Α, η Ρόδα, από εκεί δεν βλέπω. Πες λίγο με θαμάξι. Ο Τόλης είναι λαμωμένος πάνω. Λοιπόν, έχουμε σπάσει εδώ τώρα κάτι μέσα διαφορικό, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε, Αθούλα, το ίδιο! Πάμε! Πρώτη! Όχι πολύ γκάζι, πιο λίγο. Μη στρίβεις! Γιατί στρίβεις, ρε κόριτσι μου! Κάπου σε πάει ο εργάτης! Εκεί τη μόνη, εκεί! Σιγά σιγά! Όπω δεν στη μαζεύει μπροστά, ρε. Τι κάνουμε εδώ, ρε. Τι έσπασε, ρε μάλακα, τρελαθώ. Ρελαντί, ρελαντί. Ναι, ναι.
Όπα, 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 όπα. Το κούρεψε. Ναι, το κούρεψε, ναι. Το κούρεψε. Τώρα τι κάνουμε όμως, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα γρήγορα σε αυτό. Βάλε λίγο την όπισθεν και σιγά σιγά κάνε, προσπάθησε να κάνεις όπισθεν. Πάμε. Πάμε. Όπα. Όπως κάνεις όπισθεν, κάνε όπισθεν. Θα σε πω εγώ, κάνε όπισθεν. Κάνε δεξιά ρανθούλα. Όπα, εκεί, κράτα το τιμόνι εκεί. Μην τα αλλάξεις θέση. Βάλε πρώτη τώρα. Έτσι. Κράτα το τιμόνι μόνο εκεί. Πάμε. Πάμε. Μην τα αφήνεις να σβήσεις τα μάξι, ρε Μάρσα, ρε. Πάμε. Πίσω, πίσω, πίσω. Κάνε πίσω. Όπα. Βάλε μπροστά. Πάμε. Πάμε. Μάρσαρε. 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 Μάρσαρε, μάρσαρε. Κάτσε το, σπάσ' το. Σπάσ' το να με το γκρεμίσω τώρα, άιντε. Πάμε, πάμε, γιατί γύρισε ξανά το τιμόνι, κόρτσι, δεν σε είπα το κρατήσεις ίσια. Έλα, έλα, όπα, φρένα. Με το 3 εγώ τραβήξω, εσύ δεξιά τιμόνι και πίσω σιγά σιγά με πατίνα. Φύγαμε. Πάμε πίσω, πάμε, πάμε. Μπράβο, μπράβο. Λίγο ακόμα, έλα. Δώσ' το. Έλα, έλα. Όπα, όπα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάνε λίγο μπροστά και την ώρα που θα κάνεις για μπροστά, κάνε το τιμόνι αριστερά. Κατάλαβε, πίεζε το ποτό, ρε. Έτσι, πάμε, πάμε, πάμε. Όπα. Ωραία, εκεί όπως είσαι. Κάνε πίσω. Όπως είσαι ακριβώς, μόνο πίσω. Πάμε, πάμε. Λίγο μπροστά. Όπα. Κάντο λίγο, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα βρει τα δόντια σπασμένα και δεν θα κάνει. Πάμε, ξανά μπροστά. Όπα. Κάντο μία να φύγει πίσω. Ξανά μπροστά. Όπα, όπα. Όπως είσαι όμως, όπως είσαι, μην κουνήσεις τη μόνη καθόλου, φύγαμε. Όπα, όπα εκεί. Τώρα θα σε τραβάω και θα έχεις μπροστά και θα στρίβεις τη μόνη εδώ, σε μένα, εντάξει. Τιμόνια, ξεκίνα μπροστά, ξεκίνα, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι, πάμε, πάμε, μπράβο. Πάμε, 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 ωραία. Θα κάνει μια πίσω να εισιάξει. Πάμε, πάμε, όχι, 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 όχι. Πάμε. Πάμε. Έλα. Όπα, όπα. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Για περίμενε. Περίμενε. Φύγα λάδια από εδώ. Είναι της κακομοίρας. Είδες, καλά που το πάθαμε εδώ γιατί το παθαίναμε στην Καβάλα. Ναι, εγώ σκεφτόμουν να το πάω λίγο εκεί για να μπορώ μήπως κάνω όπισθεν λίγο λίγο όσο... Να το σπρώξουμε τώρα με τα χέρια, να μαζευτεί ανάποδα αριστερά με την όπισθεν. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ανθούλα, για προσπάθησε πίσω και αριστερά ο τιμόνι. Πάμε. 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 Όπα, όπα, όπα. Τώρα θα βγει από το σαν μπορέσω εγώ να κάνω πίσω, θα βγει, πιαστώ από αυτόν και θα βγω. Ναι, ναι. Τώρα θα βγει, δεν έμεινε πολύ. Τι έγινε, ρε αλάνια, δώσ' τα, δώσ' τα, τέλα. Καλύτερο από μηχανοκίνητο δεν υπάρχει. Παίρνω βουνό. Δεν υπάρχει, όχι ρε. Έτσι είναι η φύλαθλη του μηχανοκίνητου. Είναι βαρύ και πάλι πατάει κάτω. Είναι... Μπροστά, ε? Θα το ανοίξει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δες το. Σηκώνει και ταχύτητες. Πρόσεχε με το ακάρις. Όπα, όπα, όπα. Όχι, να τα ανοίξει. Θα τα ανοίξει, ναι, ναι. Δεν τα κάρει εύκολα. Πάμε.
Ανοίξε. Με Δευτέρα ξεκινάει κατευθείαν. Δώσ' το με Δευτέρα από εκεί. Μαλακά και λύστο να φύγει. Πάμε. Κάνει, όπα, κάνει διαφορικό εκεί, από εκεί δώσ' το. Όχι, όχι, μετά πάει κάτι φορά από εκεί. Πάμε να σπάσει. Πάμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Όπα, 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 πάμε, το ίδιο. Πάμε, πάμε. Κάθε φορά πας τόσο. Όπα, όπα, δώσ' το από εκεί, Δευτέρα. Δώσ' το, δώσ' το. Όπα. 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 Μην το τακάρεις. Ωραίος. Φύγε πίσω, φύγε πίσω. Θα πατήσεις λίγο πιο δώσ' το. Δώσ' το λίγο πίσω, βρε. Όπα. Οπ. Μαλάκα, η καρότσα πίσω και δεν τα κάνει, είναι ελαφρύ. Όπα. Έλα, βγήκε, άιντε. Όπα, ρε. Θα πάρεις και εμένα. Ωραία, εύκολο είναι. Yeah, α, καλώς είσαι εσύ, αγόρι μου. Έλα, σφίξω δεξιά, δεν μου σου. Καλώς είσαι εσύ. Μπράβο. Μα θα την παλαμάκια, ρε. Έχουμε ένα πιο χαζό από εμάς, την παρέα. Από ποια μεριά έσπασε. Κορνοπίνη έσπασε, ρε. Ωραίος, ρε. Το αλάνε, ρε, μαλάκα. Στα αρχή, να μείνετε εδώ. Θα τη βγάλουμε την τσέτα με πισινό τώρα. Δεν ρε βλάκα, βρεις κενό. Και σπασμένη θα βγει η τσέτα. Ρε την παλιοτσέτα. Πάμε, πάμε, πάμε. Τώρα φοβάμαι μην κάνω κανένας μια το μπλοκέρα γαμώτο. Δεν το έχω κουμπωμένο βέβαια, αλλά... Θα το ανοίξει η Λιάνα. Θα πει τι ευκάνατε εδώ ρε μπούστο. Έσπασε δόντια τώρα και βρίσκει το κενό. Τσαπανίδι, στείλε κουρνοπίνια. Τώρα δεις τι θα γίνει. Να πω κάτι εγώ ή θα παρεξηγηθώ. Ναι, το ότι έπρεπε το γιώτα να τραβήξει εμένα και να με πάρει καροτσάκι δεν το σκέφτηκε κανένας, ε! Άιντε, πάμε μόνο! Περίμενε, θα γυρίσω εγώ, αν μπορώ να σε γυρίσω αυτή πέρα, περίμενε. Τώρα αυτό γίνεται, έχεις σπασμένα δόντια και βρίσκει κενό. Βγήκα από τις ροδιές τώρα, καληνύχτα.
δέντρο δεν έχει να δέσουμε. Τα βάσανά μου. Έχει εδώ ροδιές! Εντάξει. Τι να τρέξω τώρα, πρόεδρε. Η ώρα είναι 3:15, όμως όπως μπορούμε να κλείσουμε. Ναι, καλησπέρα σας! Καλησπέρα! Για καλό δεν σας πήραμε! Έχουμε κορνοπίνη 841 εμπραστινό. Για εσάς. Για εμάς. Ό,τι γουστάρετε έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, να μας το στείλετε. Ό,τι θέλετε κύριε μου. Τι κάνεις? Καλά ρε εσύ. Είμαι πάνω Φλάμπουρο και έσπασα μπροστινό κορνοπίνιο. Ποιο είσαι? Με τη γυναίκα, με τον Αποστόλη του Κουνδύ και με πολλούς άλλους. Δεν πας καλά σήμερα το πρωί, φλατζαρισμένη σου μου φαίνεται. Τώρα να το γύρισα. Την Ανθούλα μάλλον, ωραία. Γιατί σηκώνει το κινητό στα όρθια. Γιατί έχει όρεξη, να γκαρίζει ώρες ώρες. Σε τραβάω βίντεο τώρα που σε μιλάω, γι' αυτό ρε. Ναι. Λοιπόν, καψούρα, θα με στείλεις ένα αύριο. Άμα δεν το φέρνω και όμορφα σένα, να ξέρεις. Έλα, ναι. Να μην το φέρεις. Όχι, το ξέρω. Μπορώ, στείλει αύριο στην Ηλία, να χτυπήσω ένα, ναι. Εντάξει αγορίνα μου, εντάξει αύριο το απόγευμα πάω εγώ τα μάξι. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ, γεια σου. Τζάμπα πάρτι μόνο ρε πούστη. Γεια σου ρε σπεσορά ρε. Ρε, τι είπα λίγο φράτσες εδώ γίνεται, πανικός ε. Τι είπα φράτσες ρε σε λέω. Πάμε. Έλα ναι. Είμαστε στο ΣΕΟ Κοζάνης, 1945 μέτρα. Κάτω είναι η λίμνη Πολυφίτου και η γέφυρα. 1945 ακριβώς. Αριστερά μας είναι το Φλάμπουρο, το οποίο δεν φαίνεται από εδώ πέρα. Έτσι. Είμαστε με τη Λέσχη Βελβεντού, με παιδιά από τη Βέρεια Εμαθίας, από την Αλεξάνδρα Εμαθίας, από την Ερυθίνη Πιερίας. Μια μεγάλη παρέα, γύρω στα 20-25 αυτοκίνητα. Έχουμε φτάσει πιο πολύ. 100 μέτρα πιο κάτω είναι το δύσκολο κομμάτι που σταματήσαν όλοι. Θα πάμε, θα πιούμε και ξαναπιούμε. Έλα ναι. Πάντα στο κολλάει του Βρουέλου, μια χαρά το πήρε. Μόνο εσύ μιλά τώρα, κάνε μικρόφωνο σε φέρουμε και είσαι έτοιμο. Πάμε. Για πες λίγο τη Ρούμπι, τι την έκανε εδώ πέρα, κάτι άκουγα εδώ, κάτι μπαμπού, αλλά ήμουν μακριά. Έχει πάρα πολύ χιόνι, είχε δύο ανομασούρια τα οποία χρειάζεται να περάσω με Τετάρτη κόφτη αργά τέρμα. Πέρασα. Τα κάρισα σε ένα σημείο εδώ πέρα πολύ, εκεί φαινόταν πατώ αλλά δεν ήτανε. Έφαγα κανένα 20 λεπτό, το ξετακάρισα και φτάσαμε στο κρεταφύλιο. Με ποιο τρόπο το ξετακάρισες, πρόεδρε? Από τη στιγμή που το καταλάβεις και πριν το ζωρίσεις πολύ με το τακάρι, για να μην καθίσει πολύ, πρέπει να κατέβεις κάτω και να σκάψεις κάτω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή να ξεκολλήσεις σασί, long car και διαφορικά. Αν τα ξεκολλήσεις αυτά, μετά φεύγει. Γιατί κάποιοι σκάβουν σε λάθος σημεία. Το έκανα μια φορά, πήγα λίγο μπροστά, ξανατακάρισε, ξαναβοηθήσει λίγο πέρα. Δεν έβαλες πέδιλα κάτω. Όχι, δεν έβαλα. Χωρίς πέδιλα, μόνο με σκάψιμο. Απλά. Αν έβαζες πέδιλα εκείνη την ώρα θα σε βοηθούσαν, πιστεύεις, ή έπρεπε να σκάψεις πάλι? Είχε πολύ αφρά το χιόνι, δεν είχε να πατήσει. Ναι, ήταν πούδρα όλο. Ήταν πούδρα πάνω και ήταν πολύ παράξενο χιόνι. Φτάσαμε σε ένα σημείο δηλαδή να αγχώθηκα λίγο, από την αλήθεια. Αλλά... Κοίτα, βασικά δεν αγχώθηκες από το σκηνικό, γενικά είσαι αγχωτικός. Ναι. Να πούμε και αυτό. Ναι. Δεν είναι το σκηνικό δηλαδή που σε άγχωσε, γενικά είσαι αγχωτικός. Θες όλα να γίνονται στην εντέλεια. Τέλος πάντων, πήγαμε λίγο προς πίσω, μετά έβαλα το συνοδηγό του Μιχάλη και πάτησε πάνω στα. Γεια σου, ρε Μιχάλη Βουνό. Πάτησε πάνω στον δρόμο, πάνω στα χόρτα. Πώς τα χόρτα νομίζω έχει πιο πολύ χιόνι, αλλά τελικά έχει λιγότερο δρόμο, έχει περισσότερο. Και πάνω στο χόρτα περπάτησε καλά. Ισχύει. Σε κανένα δύο σημεία και εκεί πέρα κι εγώ πήγα δεξιά τέρα να πάρω στα χόρτα. Και πήγε, περπάτησε. Και πέρασε, ναι. Yeah. Δεν είχε χέρι. Ενώ σε ξεγελάει, ενώ στο δρόμο σου είναι πιο χαμηλά. Και σε ξεγελάει, ο δρόμο έχει πολύ χώρο. Εγώ. Το απάτητο έχει πάει πατέρα. Ξέρεις τι απορώ.
Επειδή ας πούμε έχουμε δύο χρόνια, κάναμε βόλτες και βόλτες. Τώρα γράψαμε πολλές ώρες στο βουνό. Αφού στην αρχή πέρασα από δεξιά, γιατί είχε λιγότερο χιόνι πάνω στην καμπούρα. Γιατί δεν συνέχισα από εκεί και κατέβηκα κάτω και τελικά πήρα τόσο φόρο που έσπασα το διαφορικό. Εδώ πέρα σου είπα συνέχισε τι ροδιές μου, πιστεύω ότι. Εδώ περπατούσε, εδώ με σπασμένο περπατούσε, ρε. Τώρα εμένα το κορνοπίνιό μου είναι το μισό σπασμένο και τι κάνει. Μία δουλεύει τον μπροστινό, μία είναι σαν να πετάει. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα έτσι κάνει. Οκ. Δεν πειράζει. Θα παίρνουμε λίγο να φύγουμε κάποιο φίλο που έχουμε εδώ με τον Κοζάνη και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Γυρισμός. Δεν έχω μπαταρία στην GoPro, Αλάνια. Λίγο να φορτίσει, κάντε μου πολύ. Τα μάξι βρίσκει ενώ συνέχεια. Δεν βλέπω να βγαίνω από εδώ. Καλά που έχουμε τον Ντόμι, Αλάνια, και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ο Ηλίας μας έχει surprise, λέει. Θα κάνει αναβάθμιση, έλα ναι, στη τσέπα. Ο Ηλίας είπε να μην βάλω ξανά μπροστινό μπλοκέ. Να το φυλάξω με μόνο πίσω. Εντάξει, εγώ πριν δεν έβαλα, ούτε πίσω δεν έβαλα. Ωραίος. Τώρα μία πιάνει το μπροστινό, μία δεν πιάνει. Ναι, είναι η φάση. Δεν το πιστεύω το πράγμα, εντάξει. Λοιπόν, βγάλαμε πεταλούδες. Αφήσαμε μόνο πίσω κίνηση, γρήγορα. Και πάμε έτσι. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην κάμερα, αλλά χτυπάει τώρα μετά. Τακ, τουκ, τακ. Γιατί μάλλον δεν ξεκούμπλαραν τα μία ξόνια. Να τα. Ξεκούμπλαραν. Δες τα λάνια, τώρα πάνε. Πάμε κι εμείς, ζηλέψαμε. Έτσι κι μόνο πίσω έχουμε εμείς. Τσετάρα. Μόνο πίσω, πάμε, πάμε, πάμε. Ηλία, τι είπες το μεσημέρι, θα βάλουμε κουζινέτα, μια και καλή. Πάμε. Έλα, πού είστε. Πώς θα γυρίσω μετά. Και τότε είναι καλό. Ποτό και χιόνι δεν πάνε μαζί. Έχετε θέλω να πάρουμε κάπου κάποιο. Είμαστε φορτωμένοι. Έλα, Λάνια, πάμε, πάμε, πάμε. Το καλό μένει στο τέλος, βουνά μου. Έλα, Μίτσο, κατέβα, πού είστε. Το καλό μένει στο τέλος, φίλε. Έλα, ναι, έλα, ναι. Άντε, βίδες. Βίδες. Βίδες, βίδες. Βίδες. Βίδες και γρανάζια, παιδιά. Από κορνοπίνια.